κύριε Ράφτη, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τους οργανωτές και όλους εσάς που ήρθατε εδώ για να δουλέψετε για κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον που κρατάει τις ρίζες, τα ήθη και τα έθιμα στον τόπο μας. Ladies and gentlemen, good evening. I would first like to congratulate all those who contributed in this conference in order to maintain, to preserve the traditions of our country. Να σας ευχηθώ καλά αποτελέσματα στο συνέδριό σας. I would like to wish you good well results. Και ήθελα να συγχαρώ και τη Βάσο Ιωάννου, τη δασκάλα, τη Βασίλο, που είναι από το χωριό μας και κάνει μεγάλη προσπάθεια για το σκοπό αυτό. And I would like also to congratulate Βασίλο Ιωάννου, the dance teacher who originates from our village and who makes a lot of efforts towards the aims of this conference. Το χωριό μας βρίσκεται στο νομό Ιωαννίνων και είναι 30 χιλιόμετρα νοτίως των Ιωαννίνων. Our village is situated in the department of Γιάννενα and it is situated 30 kilometers south of Γιάννενα. Το όνομά του είναι Πλαίσια και είναι ιστορικό και πολύ όμορφο χωριό. It is a historical village called Πλαίσια and it is a very beautiful one. Είναι ιστορικό γιατί είναι η πατρίδα του πολιτικού αρχηγού των Ελευθέρων Πολιορκημένων του Μεσολογγίου, Ιωάννου Παπαδιαμαντόπουλο. Our village is the birthplace of Ioannis Papadiamandopoulos, who was the leader of the Greeks during the Mesolongi, during the fight of the people of Mesolongi against the Turks. Επίσης είναι η πατρίδα του Ελληνογάλου ποιητού Ζαν Μορέας, του οποίου έχουμε προτομή στην πλατεία του χωριού. It is also the birthplace of Jean Moreas, poet who was half Greek, half French, and whose we have a statue in the place in the main square of the village. Και ακόμη είναι η κοιτίδα του πρώτου νεκρού της Εθνικηρσίας, Διαμάντη Μαργαρίτη. And it is also the place where... Όχι, σκοτώθηκε ο πρώτος νεκρός της Εθνικηρσίας που ξεκίνησε, στην Πάτρα σκοτώθηκε. Το 1921. Of the revolution, the against Turkish. Against Turkish. Yes. Το χωριό μας έχει πολλά ήθη και έθιμα, μεταξύ των οποίων είναι και τα πασχαλινά τραγούδια. Our village has a lot of customs and very characteristic of the customs of Easter time. Για τα πασχαλινά τραγούδια σας μίλησε η Βάσου Ιωάννου. Εμείς θα παρουσιάσουμε 4 τραγούδια και θα τα τραγουδήσουν και θα τα χορέψουν συγχωριανοί και φίλοι που μείναμε με τον κάψωνα εδώ στην Αθήνα, περισσότερο για αυτό το σκοπό. Well, Βάσο Ιωάννου, in the lecture, told you about our Easter customs and songs. And now we are going to perform 4 dances with the people that you see here and we decided to support the people. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο τραγούδι που έχει τίτλο «Κάτω στα Ιεροσόλυμα». Ξεκινάμε, τραγουδάνε οι γυναίκες, ακολουθούν οι άντρες και προς το μέσο του χορού αλλάζουνε, πάνε οι γυναίκες μπρος και μετά οι άντρες. Well, women start singing first and then follow the men and then they change. First the men and then the women. Να ψηφίσουμε.
Η εποχή του Πάσχα εμπνέει διαφορετικά, ο χώρος εμπνέει διαφορετικά, τα πλατάνια διαφορετικά, ευρύσει διαφορετικά και ούτω καθεξής. Με πάση περιπτώσει κάνουμε μια προσπάθεια και θα μας συγχωρέσετε αν έχουμε και παραλήψεις. But you understand that it's very difficult. So we'd like to apologize for the fact that you won't have here the same feeling that you would have if you were in our village in Easter time. Το δεύτερο λοιπόν τραγούδι έχει τίτλο «Ο Ντελή Παπά Λεβέντης». The second song is titled «Ντελή Παπά Λεβέντης». Αναφέρεται στη μόρφωση, στην αγάπη, στην ηθική και τον τρόπο διαβίωσης των κλεφτών και των αρματολών. It has to do with education, love, morality, the way of that
the partisans of the Greek Revolution against the Turks used to live. Για να σας διευκολύνω πάλι, τα λόγια έχουν ως εξής. Εσείς βουνά των Γρεβενών και πεύκα του Μετσόβου, εσείς καλά το ξέρετε το γιο του Παπαγιώργη. Μικρός, μικρός τα γράμματα, μικρός τα πινακίδια, μικρός παντρεύτηκε, μικρή γυναίκα πήρε. Πρώτη βραδιά που πλάγιασε, τη βρήκε φιλημένη. Και τότε σκόθηκε αρματολός, και τότε πάει κλέφτες. Κι όλα τα κάστρα τα πατά, κι όλα τα μοναστήρια. Το μοναστήρι στους σταγούς δεν μπορεί να το πατήσει. Τριγύρω γύρω το έφερνε και σκάλα δεν του βρίσκει. Το γούμενο εφώναξε, το γούμενο φωνάζει. Κατέβα κάτω γούμενε να μας ξομολογήσεις. Να έχουμε κι έναν άρρωστο να μας τον μεταλάβεις. Και ο γούμενος γελάστηκε και κατεβαίνει κάτω. Τον έπιασαν, τον έδεσαν και πάνε να το κρεμάσουν. Παιδιά, πριν με κρεμάσετε να σας ομολογήσω. Έχω τσουκάλι με φλουρί πίσω στον Άγιο Δήμο. Τραγουδιέται πάλι και χορεύεται από χωριανούς. The verses refer to a great partisan of the Greek Revolution against the Turks. Papa,
εικόνα έχει τίτλο «Τα ειδόνια της Ανατολής». The third song is titled «The Nightingales of the East». Αυτό το τραγούδι αναφέρεται στην αδικία, τιμωρεί αυτούς που κάνουν αδικίες. The song that refers to injustice. It punishes those Θα ακούσετε, δεν θα πω όλα τα λόγια γιατί ο χρόνος μας περιορίζει, θα ακούσετε τη λέξη βιβλίζω. Η λέξη βιβλίζω σημαίνει φρουρώ, μια βίγλα, είμαι σκοπός σε ένα σημείο κέριο και παρατηρώ, ελέγχω και τιμωρώ. Εδώ στο τραγούδι θα ακούσουμε τα λόγια που θα μας πούν τώρα οι χορευτές μας, τα οποία λένε ότι κάποιος έκανε αδικίες και όταν πάει στην εκκλησιά τον έδιωχναν οι εικόνες και οι εκκλησίες ραγίζαν και του λέει «Μάνα Δήμο, τι κακό έκανες και οι εκκλησίες μας διώχνουνε» και του λέει «Θυμάσαι μάνα τον παλιό καιρό που ήμουν στη χώρα προϊστός και έριχνα τα χρέη, τους πλούσιους έριχνα λίγα, στους φτωχούς πολύ περισσότερα». Και σε μια χείρα που δεν είχε πολλά λεφτά, τις έβαζα ακόμη περισσότερο. Όλοι λέει πίνανε και έπινα κρασί και εγώ έπινα αίμα από ανθρώπους. Πώς να μας δεχτεί η Εκκλησία? Τιμωρία λοιπόν, τιμωρεί την αδικία. Συνεχίζουμε στο ρυθμό. Τα πουλιά τη φύση
Αλλά τις περισσότερες φορές τραγουδιόταν και χορευόταν με το στόμα.